Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Αθήνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν ό,τι μπορούν για να επιστρέψει η Ελλάδα στην ανάπτυξη, δήλωσε ο Τζον Κέρι. Συνεχάρη τη χώρα μας για τη στάση της στο προσφυγικό. Βόμβα Κέρι από την Αθήνα αφήνει για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Άσαντ στη θέση του, προκειμένου έτσι να υπάρξει λύση στο Συριακό. Σε εξέλιξη κρίσιμη σύνοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πρόσφυγες. Λαμβάνονται αποφάσεις με τις οποίες θα εγκλωβιστούν στην Ελλάδα χιλιάδες μετανάστες. Στο μικροσκόπιο εργοτών λογιστών, τα περιουσιακά στοιχεία του Γιώργου Σταθάκη. Εντοπίστηκαν νέες σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ των τραπεζικών του λογαριασμών και του πόθεν έσχες. Ο Απόστολος Τζιτζικώστα στο δελτίο του Α στην τελική ευθεία για τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Τι απαντά στην κριτική του Βαγγέλη Μημαράκη. Τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ώστε η χώρα μας να επιστρέψει στον δρόμο της ανάπτυξης, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα την Αθήνα και συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα είναι κόμβος σταθερότητας, τόνισε από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Στην ατζέντα κυριάρχησαν οι εξελίξεις στην περιοχή, το μεταναστευτικό αλλά και η πορεία της οικονομίας. Τώρα, ο Τζον Κέρι συνεχάρη τη χώρα μας για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποδέχτηκε τον Τζον Κέρι με εγκαρδιότητα, ενώ στην ολιγόλεπτη συζήτηση μπροστά στις κάμερες φρόντισε να του τονίσει ότι η Ελλάδα είναι κόμβος σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή. Necessary ways to overcome these difficulties for our brother region. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν ό,τι μπορούν για να επιστρέψει η Ελλάδα στην ανάπτυξη, απάντησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. I appreciate the way in which you have been approaching the economic reform effort and the challenges of the debt and restructuring. It's not easy, and we want to try to be as helpful as we can to see Greece come out of this. Η Αμερική στερίζει την ΕΑΔΑ. Με τη φράση αυτή, ο Τζον Κέρι ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου που έδωσε μαζί με τον Έλληνα ομολογό του Νίκο Κοντζιά. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός ρωτήθηκε για το καυτό θέμα των τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο, με αφορμή την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού από τους Τούρκους. Αναγνωρίζεται και στην Ελλάδα το δικαίωμα προστασίας των συνόρων από παραβιάσεις από άλλα μαχητικά αεροσκάφη άλλων χωρών, όπως κάνατε και με την Τουρκία. Ή αν υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Let me just say that Greece and Turkey obviously have long-established diplomatic channels for addressing Aegean issues, and I'm not going to try to change those channels here today. Τα τελευταία γεγονότα στα σύνορα της Ανατολικής Τουρκίας επιβεβαιώνουν την ανάγκη να διδαχτούμε με προσοχή από την σχέση ανάμεσα σε εθνική κυριαρχία, εθνικά δικαιώματα και παραβιάσεις. Νομίζω και ελπίζω ότι και η τουρκική ηγεσία κάνει σκέψεις πάνω σε αυτό. Για το προσφυγικό, ο Τζον Κέρι έπλεξε το εγκόμιο της Ελλάδας που παρά τις οικονομικές δυσκολίες άνοιξε τις πόρτες της στους πρόσφυγες και μίλησε για στήριξη της Ουάσιγκτον στις προσπάθειες αυτές. As you work your way out of one of the worst economic crises in your history, Greece has opened its doors to refugees and migrants escaping the fighting in Syria and neighboring countries. Το προσφυγικό ζήτημα δεν είναι ζήτημα Ελλάδας, ούτε είναι ζήτημα μόνο Ευρώπης, είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις, είπε ο Αμερικανός Υπουργός, αναφερόμενος και στα ενεργειακά, όπου μίλησε για επιτάχυνση της κατασκευής του αγωγού TAP. The United States is enthusiastic about Greece's growing role in European energy security. I guarantee you we're going to do everything we can to help spread the word to our companies that Greece is open for business. Όσον αφορά το Κυπριακό, οι δύο άνδρες συμφώνησαν ότι υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα για επίλυσή του, κάτι που φαίνεται ότι θέλει και η Τουρκία.
Ο Τζον Κέρι, παρά το σύντομο της επίσκεψής του, επέλεξε να επισκεφθεί ένα κέντρο φροντίδας μεταναστών και να δει από κοντά το έργο που προσφέρουν οι εθελοντές. Βρήκε μάλιστα την ευκαιρία να επισκεφθεί και ένα αρτοποιείο όπου έλαβε και χριστουγεννιάτικο κέρασμα. Ο Έλληνας ομολογός του τώρα του πρότεινε να έρθει στην Αλόνισο για εστιοπλοεία. Dear friend John, welcome to Athens. It's nice having you here. Nikos, thank you so much. Thanks for a generous welcome here in Athens. John και Nikos, οι δύο υπουργοί εξωτερικών, θέλησαν να αφήσουν για λίγο στην Άκρη το πρωτόκολλο. Μάλιστα, προς επιβεβαίωση του φιλικού κλίματος το οποίο έγινε η συνάντησή τους, ο Νίκος Κοτζιάς κάλεσε τον Τζον Κέρι στην Αλόνισο για εστιοπλοεία. Εγώ σαν τελευταίο, αγαπητέ John, σου δίνω μια πρόσκληση να έρθει στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου για εστιοπλοεία και μάλιστα να έρθει στο νησί της Σαλονίσου που τόσο αγαπώ και το ξέρουν όλοι. Με μια κουβέντα θα ανακαλύψεις τις ομορφιές του Αιγαίου. Thank you very much. Thank you. I accept your invitation. The only question is when. I'm not sure my job allows me the luxury of such a wonderful few days, but I can guarantee you I've been dreaming about the islands for years and I look forward to taking you up on that invitation. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά του κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και ενημερώθηκε από τον ομολογό του για την ιστορία του. But it was exclusively left to be the Ministry of Foreign Affairs. Yeah. He's gone. Παρά τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας και το σφιχτό πρόγραμμα, ο Τζον Κέρι αφιέρωσε λίγα λεπτά σε έναν φούρναρη που τον φώναξε για να τον χαιρετήσει και δοκίμασε μάλιστα και μελομακάρονο. Λίγο αργότερα επισκέφθηκε τον ναό του Ηφαίστου. Ο υπουργός Τζον Κέρι μαθαίνει για τις ρίζες της Αθηναϊκής Δημοκρατίας στο ναό του Ηφαίστου στην Αθήνα. Η πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα ήταν στο κέντρο μεταναστριών Μέλισσα. Ενημερώθηκε για τις δράσεις των θελοντριών και έφτιαξε και ο ίδιος ένα σακίδιο με προμήθειες που θα προσφερθεί σε ένα μικρό προσφυγόπουλο. Μια μετανάστρια από τη Ζιμπάμπουε του εξήγησε γιατί σε κάθε σακίδιο βάζουν και ένα σημειωματάριο. When I was in Zimbabwe, I was at school. It was during the war. When I left school, I was doing my JC at the mission, and I was given a notebook by one missionary. Yes. So from that day, I was writing everything, every event. They made it a movie, yeah. Which is called Flame. It is a Zimbabwean movie. I was about to buy the rights. Πριν φύγει, η μικρότερη θελόντρια που είναι Ελληνίδα του χάρισε μια χειροποίητη κούκλα. Right here, everyone. Right here, folks. Thank you very, very much. The eyes flash. Τώρα, ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμαχίας του Άσαντ με τους αντάρτες στη Συρία, με στόχο την εξουδετερώση των τζιχαντιστών, άφησε για πρώτη φορά σήμερα από την Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν είναι απαραίτητο να φύγει ο Άσαντ για να συγκροτηθεί κοινό μέτωπο, άφησε να εννοηθεί ο Τζον Κέρι, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να οριστεί και ένα χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης του Σύρου Προέδρου από την εξουσία. Παράλληλα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Κέρι έκανε λόγο για μια φόρμουλα συνεργασίας και με τη Ρωσία, ώστε να βρεθεί μια τελική λύση στην Συρία. Από την Αθήνα, για πρώτη φορά, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι μιλά για λύση στο Συριακό με τον Σύρο Πρόεδρο Άσαντ να διατηρείται στην εξουσία και όχι εκτός αυτής, μέσα από ένα κοινό μέτωπο Συριακού καθεστώτος ανταρτών εναντίον των τζιχαντιστών. Secretary Kerry, you mentioned once again your quest for a political transition in Syria. In your mind, does President Assad have to go before you focus on Daesh? Or can you convince the rebels and the Syrian army to do it simultaneously? It is not clear that he would have to, quote, go. If there was a clarity with respect to what his future might or might not be. And the clarity with respect to that could come in the form of any number of things, which
give certainty to the people who believe you cannot resolve the issue while he's there, that in fact there's going to be a resolution and therefore they could begin conceivably to cooperate more fully. Τζον Κέρι και Νίκος Κοτζιάς τάχθηκαν υπέρ της εξέβρεσης πολιτικής λύσης στη Συρία. Σύμφωνα μάλιστα με διπλωματικές πηγές στην κατηδίαν συνάντησή τους, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ερευνάται μια φόρμουλα μεταξύ των σύμμαχων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στον μήνα για πολιτική λύση στη Συρία, με στόχο να υπάρξει κατάπαυση πυρός, έτσι ώστε να ανακοπεί το κύμα προσφυγικών ροών, όπως επίσης τα φαινόμενα εξτρεμισμού και τρομοκρατίας. Επίσης, για πρώτη φορά ο Κέρι μιλά και για συμφωνία με το Ιράν στο θέμα της Συρίας. We have consistently said we know that Iran was pursuing a nuclear project. We know that it was engaged in activities prior to the 2003. Real issue here is going forward, making certain that none of whatever happened in the past can happen going forward into the future. Η ρωσική εκστρατεία στη Συρία στοχεύει στην προάσπιση των συμφερόντων της Μόσχας, τονίζει ο Βλάντιμιρ Πούτιν, μιλώντας σε εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων. Το что вы там делаете, это прямая защита нашей страны. Это непридуманные вещи. Я не с потолка это взял. О том, что если там они укрепятся, к нам вернутся. Там повоюют, научатся и нас отсюда к нам. Взрывы осуществляют, нападения и так далее, и так далее. Στη Γερμανία, η Κάτω Βουλή ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία την απόφαση της κυβέρνησης για συμμετοχή στη Διεθνή Συμμαχία κατά των Τζιχαντιστών, με την αποστολή εξαναγνωριστικών Τορνέιντο, μιας φρεγάτας, ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού και 1.200 στρατιωτικών. Δεύτερη νύχτα βομβαρδισμών από βρετανικά τορνέιντο στη Συρία, τη στιγμή που ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Μάικλ Φάλλον προειδοποιεί ότι η βρετανική εμπλοκή στον πόλεμο κατά των τζιχαντιστών μπορεί να διαρκέσει χρόνια. We're going to need to be patient and persistent. This is going to take time. It is complex. It is difficult. Στόχος των βρετανικών βομβαρδιστικών ήταν και πάλι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του ISIS στη Συρία. Τα βρετανικά τορνέιντο έριξαν στους στόχους τους 7 βόμβες Paveway βάρους 230 κιλών η μία. Τώρα, ψυχροπολεμικό κλίμα εξακολουθεί να επικρατεί μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας παρά τις διπλωματικές προσπάθειες. Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο Αχμέτ Ταβούτογλου, λέγοντας ότι οι ρωσικές κυρώσεις δεν πρόκειται να γονατίσουν τη χώρα του. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογο του, άφησε να εννοηθεί ότι και οι δύο πλευρές παραμένουν ανυποχώρητες στις θέσεις τους. Δεν ακούσαμε τίποτα καινούριο από την τουρκική πλευρά, ξεκαθαρίζει ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του στο Βελιγράδι, στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΑΣΕ. Мы встречались с министром Чумушаглу по его настоятельной просьбе. Мы не услышали чего бы то ни было нового. Министр Турции подтвердил те подходы, которые публично озвученные и президентом, и премьер-министром Турецкой Республики. Турецкий Пратипургос Давутоглу ανεβάζει όμως τους τόνους, λέγοντας πως δεν θα γονατίσουν την Άγκυρα οι ρωσικές κυρώσεις. Ekonomik ambargoların Türk milleti gibi onurlu bir milleti dize getireceğini düşünenler yanılırlar. DEAŞ'a destek oluyor gibi iddialarla soğuk savaş dönemini andıran kampanyaları birbirimize karşı kullanmıyoruz. Νωρίτερα πάντως είχε τονίσει πως είναι σημαντικό μόνο και μόνο ότι έγινε αυτή η συνάντηση. Bu görüşmenin gerçekleşmiş olması önemlidir. Πιο αισιόδοξος μετά από αυτή τη συνάντηση που διήρκησε 40 λεπτά εμφανίστηκε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Τζαβούσογλου. Hemen ilk görüşmede tüm sorunlar aşıldı ve hiçbir problem kalmadı dersek gerçekçi bir söylemde bulunmuş. Η τουρκική πλευρά εξέφρασε και τα συλληπιτήριά της για το θάνατο του Ρώσου πιλότου, το αεροσκάφος του οποίου κατέριψαν οι Τούρκοι. Teslim ettiğimiz pilot için de başsağlığı diledik, kendisi de yardımlarımız için. Μαχητές του Ισλαμικού κράτους χαιρετούν με θράσος στην κάμερα ρωσικού δικτύου που τους καταγράφει στα σύνορα Τουρκία-Συρίας κοντά στο Κομπάνι. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται Τούρκοι στρατιώτες που επικοινωνούν μαζί τους.
Οι τζιχαντιστές δεν ενοχλούνται ούτε με την άφιξη νέας ομάδας στρατιωτών. Και δεν είναι το μοναδικό ρεπορτάζ της ρωσικής τηλεόρασης. Τραυματισμένοι μαχητές της Αλ-Νούσρα νοσηλεύονται σε τουρκικά νοσοκομεία. I was told by the manager and the administrators of the hospital that they were all jihadist fighters. Δίνουν μάλιστα στη δημοσιότητα και τις φωτογραφίες των τραυματισμένων τρομοκρατών. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στις δηλώσεις Κέρι για τη Συρία, που δείχνουν και μια σημαντική στροφή των ΗΠΑ, οι οποίες πλέον δείχνουν έτοιμες, όπως ακούσατε, να συμφωνήσουν στην παραμονή του Άσαντα αλλά και να συνεργαστούν στενά με τους Ρώσους. Μαζί μου είναι ο Δήμος Βερίκης. Δήμο, καλησπέρα. Πολύ σημαντικά τα νέα αυτά δεδομένα τα οποία βλέπουμε και νομίζω ότι έρχεται, γίνεται πολύ δυσκολότερη πλέον η θέση της Τουρκίας στην περιοχή. Σαφώς. Τα πάντα ρί. Όλα κινούνται, όλα αλλάζουν και πολύ περισσότερο στη διπλωματική σκακέρα. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι έρχεται στην Αθήνα και όχι από τη Λευκωσία, και έχει ειδική σημασία αυτό, mm-hmm. ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και επί της ουσίας προαναγγέλει αλλαγή στην διπλωματική στρατηγική, στη στρατηγική γενικότερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πότε εκδηλώνεται αυτό? Να σε διακόψω, τόσο καιρό ήταν ανένδοτες στις Ηνωμένες Πολιτείες να φύγει ο Άσαντ. Τώρα λένε ας μείνει και το συζητάμε στην πορεία για το πότε θα φύγει, έτσι. Ακριβώς. Ουσιαστικά ρίχνει νερό στο κρασί τους η Αμερική. Και πολύ περισσότερο είχε προαγγελθεί κάτι τέτοιο με τον πρώην επικεφαλής της ΔΙΑ, των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών, mm-hmm. που ξέρετε αυτοί δεν βγαίνουν, αν και συνταξιούχοι, να πούν το μακρύ και το κοντό τους ή να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις, που ασκούσε κριτική. Κακώς ρίξαμε τον Καντάφη, κακώς ρίξαμε τον Σαντάμ Χουσέιν και πρέπει να σεβόμαστε στην περιοχή και τις τοπικές ισορροπίες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ο Άσαντ αυτή τη στιγμή να κερδίζει διπλωματικά τουλάχιστον, έστω και πρόσκαιρα, χρόνο. Mm-hmm. Όμως, αυτός που κερδίζει περισσότερο είναι η Ρωσία. Γιατί το παιχνίδι τώρα πλέον και επισήμως κατά της διεθνούς τρομοκρατίας και των τσιχαντιστών το παίζουν από κοινού οι δύο υπερδυνάμεις. Αμερική και Ρωσία. Mm-hmm. Οι περιφερειακές χώρες παίζουν δευτερεύοντα ρόλο. Όπως για παράδειγμα είδαμε την κυρία Μέρκελ, Γερμανία, mm-hmm. και Βρετανία. Έτσι. Ποιος μένει απ' έξω από όλο αυτό το θέατρο των επιχειρήσεων στη Συρία? Η Τουρκία. Ο μεγάλος χαμένος είναι η Τουρκία. Διότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί συντονίζονται πλέον από Αμερική και Ρωσία, επισήμως. Mm-hmm. Η Ρωσία όμως, όπως εξηγήσαμε χθες το βράδυ, έχει φτιάξει ήδη μία απαγορευμένη ζώνη αεροπορική στο νότιο τμήμα, νοτιοανατολικά της Τουρκίας, που δεν μπορεί να πετάξει τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Η Τουρκία δεν τολμάει να απογειώσει αεροσκάφος. Ναι, και κάτι άλλο όμως. Ακυρώνονται οι αεροπορικές βάσεις της Τουρκίας. Έτσι. Δεν μπορούν δηλαδή τα γερμανικά, τα βρετανικά και τα άλλα ξένα αεροσκάφη που θα συμμετάσχουν στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς να βρίσκονται επί τουρκικού εδάφους. Μάλιστα. Ο μεγάλος λοιπόν χαμένος είναι η Τουρκία. Τα βρίσκει Αμερική και Ρωσία. Αποδέχεται η Αμερική τον Άσαντ. Η Ρωσία όμως δεν αποδέχεται τον Ερντογάν. Είναι φανερό ότι απομονώνεται κάθε μέρα που περνάει η Τουρκία. Νομίζω ήταν τεράστιο σφάλμα αυτό το οποίο συνέβη. Ακριβώς. Τώρα το φυσάει και δεν κρυώνει. Δήμο, σε ευχαριστώ πολύ. Η ειδική ομάδα κομάντος, όπως αυτή που ανέλαβε να απελευθερώσει τον Ρώσο πιλότο στη Συρία, διαθέτει, όπως θα δείτε, και ο ελληνικός στρατός. Εντυπωσιακές λοιπόν εικόνες από άσκηση των ειδικών αυτών δυνάμεων της αεροπορίας. Θα δείτε το σενάριο με το οποίο έπρεπε να εντοπίσουν και να σώσουν έναν χειριστή μαχητικού αεροσκάφους που έπεσε, υποτίθεται, σε εχθρικό έδαφος. Ο δεύτερος Ρώσος πιλότος στη Συρία διασώθηκε από άνδρες των ειδικών δυνάμεων της χώρας του που δρούν ακόμα και σε εχθρικό έδαφος. Τέτοιους κομάντο έχει και η ελληνική πολεμική αεροπορία, έτοιμους για κάθε αποστολή.
Μας ενδιαφέρει να πάρουμε τον πιλότο, τον υπτάμενο, και να τον γυρίσουμε πίσω στην πατρίδα. Είναι η κομμάτω της 31ης μοίρας επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Πάσε κάτω, θα γίνω το κεφάλι! Ο Άλφα τους ακολούθησε στη σκληρή εκπαίδευση. Πας και ξέρεις ότι θα πολεμήσεις. Υπάρχει τεράστια πιθανότητα να εμπλακεί σε μάχη. Για την πολεμική αεροπορία, η διάσωση πιλότου, τόσο σε καιρό ειρήνης, πόσο μάλλον σε εμπόλεμη κατάσταση, είναι στόχος κέρυας σημασίας. Είναι μεγάλη συμβολή και στο ηθικό κομμάτι του στρατεύματος και των αεροπόρων να ξέρουν ότι ό,τι και αν κάνουν, υπάρχουν κάποιοι που θα τους φέρουν πίσω. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε οι κομμάντο να εντοπίσουν και να απελευθερώσουν χειριστή μαχητικού που έπεσε στα χέρια του εχθρού. Για τον υπτάμενο είμαστε η τελευταία ελπίδα. Είσαι έτοιμος και stand by συνέχεια, ώστε αν χρειαστεί να πας να εμπλακείς εσύ ώστε να διασώθεις τον υπτάμενο. Έχω ένα νόμιμο δωμάτιο καθαρό! Οι κομμάντο της μοίρας έχουν μόλις καταφέρει να εξουδετερώσουν το φρουρό και να απελευθερώσουν τον όμηρο πιλότο. Στόχος τους πλέον είναι να μεταφέρουν τον πιλότο γρήγορα και με ασφάλεια στην πλησιέστερη βάση. Ωστόσο, αν στην περιοχή υπάρχουν εχθρικές δυνάμεις, αναμένεται να εμπλακούν. Τότε η ομάδα μετατρέπεται σε ομάδα διαφυγής. Οι κομμάντο της πολεμικής αεροπορίας βρίσκονται σε 24ωρο συναγερμό και φτάνουν με κάθε μέσο εκεί που απαιτείται. Διαθαλάσσης, αέρος ή ξηράς, μέρα και νύχτα. Σε οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Η συμβολή τους μεγάλη για να βοηθήσουν και άμαχους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου. Έχω τύχει να συνδράμω σε μια περίπτωση ορειβάτριας η οποία έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά στην ευρύτερη περιοχή της Επιδαύρου. Θυμάμαι ένα μεσημέρι, χτύπησε το τηλέφωνο και κληθήκαμε σε 15 λεπτά να είμαστε στο ελικόπτερο. Δύο άτομα για αποστολή εξωτερικού, άοπλοι, στο Μαυροβούνιο. Είναι μια εκπαίδευση επίπονη και δύσκολη για εσάς. Επιπλέον αποστολή τους είναι να εκπαιδεύουν τους πιλότους σε επιβίωση και διαφυγή, αν ποτέ πέσουν στα χέρια του εχθρού. Το Α και το Μ είναι οι πληροφορίες. Καλές πληροφορίες για το τι θα βρούμε και από εκεί και πέρα όσο να δουν καλύτερη εκπαίδευση και προετοιμασία για ό,τι μπορεί να προκύψει. Δείτε κυρίες και κύριοι σε λίγο. Ένταση και πάλι στην Ιδωμένη. Πάνω από 7.000 μετανάστες παραμένουν στα σύνορά μας με τα Σκόπια. Λοιπόν, θα έρθουμε τώρα στην προσφυγική κρίση. Η Frontex αναλαμβάνει πλέον δράση στα νησιά αλλά και στα χερσαία σύνορά μας μετά από απέτηση των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Κοντέινερ με εξοπλισμό της Frontex έφτασαν ήδη στην Ιδωμένη, ενώ σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρώπη, οι πρόσφυγες θα παραμένουν στην Ελλάδα μέχρι να γίνουν δεκτοί από κάποιο άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κορυφή της ατζέντα, το προσφυγικό, με την Ελλάδα να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις άμεσες αποφάσεις που πρέπει να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Κλείνουν τα βόρεια σύνορα από την ερχόμενη εβδομάδα με 600 κομμάντων να αναλαμβάνουν δράση. Οι πρόσφυγες είναι υποχρεωμένοι να αιτηθούν άσυλο στην πρώτη χώρα εισόδου για όποιο προορισμό επιθυμούν. Μέχρι να λάβουν απάντηση, παραμένουν εκεί όπου έφτασαν. Εάν μέσα σε 18 μήνες δεν υπάρχει αποτέλεσμα ή εάν απορριφθεί το αίτημά τους, απελάβνονται. Σήμερα το πρωί έφτασαν στην Ιδωμένη τα δύο πρώτα κοντέινερ της Frontex. Ο χρόνος τελειώνει, επεσήμανε ο Επίτροπος Μετανάστευσης. Today is time for delivery, both on migration and security. Let me tell you that we are running out of time. Time is not our ally anymore. I count a lot on the spirit of responsibility. Λίγες ώρες νωρίτερα η Ελλάδα είχε συμφωνήσει με τη Frontex την παροχή βοήθειας από την ομάδα άμεσης επέμβασης γνωστή ως Rabbit, που αναμένεται να συνδράμει τα νησιά του Αιγαίου και να ενισχύσει τη φύλαξη των συνόρων. Τα μέλη της Rabbit προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης Schengen και θα δρούν υπό την εντολή των ελληνικών αρχών. Eine riesige Herausforderung für Österreich, weil wir in zweierlei Hinsicht belastet sind. Zum einen, weil Österreich Transitland ist und zum anderen, weil Österreich auch Zielland ist. Was wir brauchen, ist eine Reduktion der Migrationsströme. Eine Reduktion der Migrationsströme erreicht man nur durch eine Sicherung der europäischen Außengrenze. Την ικανοποίησή του
του για τις αποφάσεις των ελληνικών αρχών για τη διαχείριση του προσφυγικού εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν Μαργαρίτης Χινάς. As for the three very concrete and important initiatives that Greece took yesterday afternoon, the Commission has already expressed its satisfaction for these swift decisions that go to the right direction. Η Ελλάδα έχει καταθέσει προς τη Frontex επίσημο αίτημα για την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης. Ειδικότερα χρειάζονται άμεσα 100.000 υπνόσακοι, 100.000 αδιάβροχα, 80.000 κουβέρτες και 1.000 κρεβάτια. Επίσης ζητήθηκαν 20 λεωφορεία, 26 ασθενοφόρα και 90 φορητές τουαλέτες και ντουζιέρες. Είχε προηγηθεί η επιστολή του Λιθουανού Επιτρόπου Υγείας Βιτένης Ανδριουκάιτης προς το Κολέγιο των Επιτρόπων μετά από επίσκεψή του στη Λέσβο. Δεν υπήρχε μέρος για την εξέταση την περίθαλψή τους. Δεν υπήρχε εξοπλισμός ούτε προσωπικό υγείας εκτός από έναν γιατρό της μη κυβερνητικής οργάνωσης. Κανένα ασθενοφόρο, καμία κουβέρτα. Μου είπαν ότι 3 παιδιά που είχαν φτάσει στην ίδια παραλία πέθαναν από υποθερμία μερικές ημέρες πριν. Κύριε Πρόεδρε, δεν ήμουν στην Αφρική ούτε σε κάποια απομακρυσμένη αναπτυσσόμενη χώρα. Τα είδα όλα αυτά εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο νησί της Λέσβου, στην Ελλάδα. Σοκαρίστηκα, έφρυξα. Το μεσημέρι η Σύνοδος αποφάσισε την πρόσβαση όλων των Ευρωπαϊκών Αστυνομικών Υπηρεσιών στα δεδομένα των πτήσεων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Επικράτειας για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνουν πρακτικά οι αποφάσεις και οι προθέσεις περί παραμονής των προσφύγων στην Ελλάδα μέχρι την έγκριση της μετανάστευσής τους σε κάποια άλλη χώρα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, τον Νίκο Μπέλο. Νίκο, καλησπέρα. Μόλις τελείωσε η σύνοδος και όλα δείχνουν ότι από τη Δευτέρα αλλάζουν όλα σε ό,τι έχει να κάνει με το προσφυγικό. Το κυνηγητό στα σύνορα σταματάει και τα πράγματα για την Ελλάδα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Καλησπέρα, Αντώνη, από τις Βρυξέλλες. Μόλις τελείωσε η συνεδρίαση, η συνέντευξη τύπου βρίσκεται σε εξέλιξη. Πριν απαντήσω στην ερώτησή σου, θα μου επιτρέψεις να πω ότι με βάση τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης μπορούμε να πούμε ότι η κρίση προσωρινά εκτονώνεται μέχρι τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο. Εδώ σήμερα οι υπουργοί έκριναν ότι τις τελευταίες μέρες η ελληνική κυβέρνηση έκανε σημαντικές κινήσεις και ειδικότερα τις τρεις που είχαμε πει χθες, Αντώνη, σε σχέση με την εγκατάσταση της Frontex, την ανάπτυξη της Frontex στα σύνορα με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, σε σχέση με την ανάπτυξη της ομάδας ταχείας επέμβασης στα θαλάσσια σύνορα και καθώς επίσης και το αίτημα για παροχή πολιτικής προστασίας ανθρωπιστικής βοήθειας. Με βάση αυτά, όπως είπε ο κύριος Άλθεμπορν, διαπιστώνουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε πολύ σημαντικές κινήσεις και πλέον τον Μάρτιο δεν ενεργοποιούμε τη διαδικασία απομόνωσης μιας χώρας εντός του Σέγγεν και κατά συνέπεια τον Μάρτιο θα εξεταστεί εάν θα μπορούν οι χώρες αν θα κλείσει αυτό το θέμα ή αν θα τεθεί πάλι θέμα ανάπτυξης ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Λοιπόν, αν υπάρχει ένα καλό, Νίκο, αν υπάρχει ένα καλό, είναι ότι κάθε πρόθεση ή διάθεση για να απομονωθεί η Ελλάδα από τη Σέγγεν προς το παρόν απομακρύνεται. Ξανασυζητάμε το Μάρτιο. Τι γίνεται όμως με όλους εκείνους οι οποίοι φτάνουν στην Ελλάδα και επιχειρούσαν τόσο καιρό και επιχειρούν να περάσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Αντώνη, είναι προφανές και προκύπτει πλέον από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Η ανάπτυξη των συνοριοφυλάκων στα σύνορα με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είχε αυτό το σκοπό, δηλαδή να σταματήσει, να κλείσει στρόφιγγα από το βορρά και όλοι όσοι είναι εντός της ελληνικής επικράτειας να καταγράφονται στα hot spots, δηλαδή στα κέντρα υποδοχής, τα 5 που θα γίνουν στη χώρα μας, στα νησιά, αλλά και θα ακολουθήσουν και άλλα σημεία εγκατάστασής τους στο εσωτερικό της χώρας. Εκεί λοιπόν θα πρέπει πλέον ο υποψήφιος πρόσφυγας, ο αιτητής ασύλου, να υποβάλει το αίτημά του στη χώρα αυτή. Διαφορετικά δεν θα εξετάζεται σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό πλέον είναι σαφές, είναι το Δουβλίνο 2, το οποίο ενεργοποιείται, Αντώνη. Αυτό πρακτικά σημαίνει, Νίκο, για να το εξηγούμε, ότι ο πρόσφυγας ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα δεν παίρνει κατευθείαν το λεωφορείο, πηγαίνει στα σύνορα και συνεχίζει, αλλά θα μένει πλέον στη χώρα μας, σε κάποιο κέντρο υποδοχής, μένει να δούμε βεβαίως πότε θα φτιαχτούν αυτά, θα ζητάει άσυλο και πρόσβαση σε κάποια άλλη συγκεκριμένη χώρα, θα περιμένει όλο αυτό το διάστημα να εγκριθούν τα χαρτιά του, να ελεγχθεί ο ίδιος βεβαίως και να φανεί αν θα γίνει δεκτός ή όχι, και αν γίνει δεκτός, όσοι μήνες και αν έχουν περάσει, τότε θα πάει στην άλλη χώρα. Εάν δεν γίνει δεκτός όμως, θα παραμένει στην Ελλάδα, έτσι.
Αντώνη, ακριβώς για αυτό το λόγο δεν λειτουργούσε, επειδή το κύμα των προσφύγων ήταν τεράστιο στη διάρκεια του καλοκαιριού, δεν λειτουργούσε το Δουβλίνο 2, με συνέπεια εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες να περάσουν από το διάδρομο των Βαλκανίων και να βρεθούν στις χώρες του Βορρά. Τώρα επανερχόμαστε στην προτεραιά κατάσταση, έτοιμα θα γίνεται στην Ελλάδα, δηλαδή στη χώρα που μπαίνει, η Ελλάδα, Βουλγαρία ή όποια άλλα χώρα. Όχι, η Βουλγαρία δεν είναι μέλος του Σέγγεν, στην Ελλάδα θα γίνεται, εάν μπαίνει στην Ελλάδα θα υποβάλει στην Ελλάδα το αίτημά του και από εκεί και πέρα θα εξετάζεται. Γι' αυτό σήμερα ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο κύριος Άλσεμπορν, ο Λουξεμβούργιος Υπουργός Εξωτερικών, έκανε έκκληση στις άλλες χώρες να επιταχύνουν τη διαδικασία με την κατάσταση. Γιατί, Αντώνη, κακά τα ψέματα, οι Ευρωπαίοι έχουν αποφασίσει να πάρουν 160.000 πρόσφυγες από την Ελλάδα και την Ιταλία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Αλλά αν συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό προσφύγων προς την Ελλάδα που μπαίνει τους τελευταίες εβδομάδες, τελευταίους μήνες, οι 100 περίπου χιλιάδες, οι 80.000 που έχουν στην είναι αυτό που λες. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, γιατί καμία χώρα στην πράξη και στην ουσία δεν θέλει τους πρόσφυγες. Θα καθυστερούν να εγκρίνουν τις μεταναστεύσεις και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μένουν στην Ελλάδα. Και βεβαίως η συμφωνία είναι για 120.000 ανθρώπους. Πολύ περισσότεροι θέλουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα γίνει με όλους αυτούς που θα παγιδευτούν στη χώρα μας. Εξαιρετικά δύσκολο αυτό που έχουμε μπροστά μας και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα ένα νέο γύρο έντασης με πετροπόλεμο και συμπλοκές είχαμε χθες τη νύχτα αλλά και το πρωί στην Ιδωμένη. Στην περιοχή συνοστίζονται πλέον πάνω από 7.500 άνθρωποι, οι οποίοι παραμένουν στην Ήπεθρο κάτω από κακές καιρικές συνθήκες. Με ένταση και μικροεπισόδια ξεκίνησε και η σημερινή ημέρα στην Ιδωμένη. Μετανάστες επιχείρησαν να περάσουν μαζί με πρόσφυγες από το σημείο διέλευσης. Εμποδίστηκαν από Σκοπιανούς και ακολούθησε πετροπόλεμος. Η ουδέτερη ζώνη άνοιξε στις 10 το πρωί για πρόσφυγες από το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Συρία. Όσοι έμειναν πίσω διαμαρτύρονταν αρχικά με φωνές. Κατόπιν όμως η ένταση επεκτάθηκε μεταξύ προσφύγων και μεταναστών, με τις ελληνικές αρχές να προσπαθούν να τους απομακρύνουν όλους από το σειρματόπλεγμα, ώστε να ηρεμήσει η κατάσταση. Όλο το βράδυ δίπλα στα σειρματοπλέγματα εκτιλήσονταν στιγμές χάους. Στο σημείο συνοστίζονται περισσότεροι από 7.500 άνθρωποι. Από αυτούς υπολογίζονται ότι οι 3.500 είναι Σύριοι, Ιρακινοί και Αφγανοί που έχουν πάρει το πράσινο φως από τις Σκοπιανές αρχές για διέλευση των συνόρων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η διέλευση γινόταν με αργούς ρυθμούς και μεγάλη δυσκολία. Γυναίκες με μικρά παιδιά στην αγκαλιά εκλιπαρούσαν να περάσουν. Αρκετοί μην αντέχοντας την πίεση, το κρύο και την ορθοστασία λιποθυμούν. Στο πρόχειρο καταβλισμό οι συγκεντρωμένοι με φωτιές και κουβέρτες προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν το κρύο. Και ενώ τα λεωφορεία φέρνουν συνεχώς περισσότερο κόσμο, κάποιοι παίρνουν το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα. Η ώρα είναι 9 το πρωί. Αρκετοί μετανάστες από το Ιράν και το Μαρόκο επιβιβάζονται σε λεωφορεία προκειμένου να φύγουν, όπως μας λένε, πίσω στην Αθήνα και αρκετοί από αυτούς στις πατρίδες τους. Πρόκειται για μετανάστες που δεν τους επιτρέπεται να περάσουν τα σύνορα και απομακρύνονται από την περιοχή. Οι περισσότεροι όμως δηλώνουν ότι θα επιστρέψουν με την πρώτη ευκαιρία. No, Morocco. Athen. And we come back. I'm going to Europe or dead. I cannot go back. Αυτή είναι η εικόνα από ό,τι απέμεινε από τις εγκαταστάσεις που είχαν στήσει στην περιοχή μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στα επεισόδια των τελευταίων ημερών, πρόσφυγες και μετανάστες έσπασαν τις εγκαταστάσεις και πήραν μαζί τους προμήθειες και υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Χρησιμοποίησαν κάποια αντικείμενα που είχαμε μέσα για επιθέσεις. Πήρανε όλα τα τρόφιμα, όλα τα είδη υγιεινής, όπως βλέπετε είναι τελείως κατεστραμμένο. Η εξετάση των ασθενών και η παροχή πρώτων βοηθειών γίνεται πια στα αυτοκίνητα των εθελοντών, αφού οι χώροι έχουν ολοσχερώς καταστραφεί. Οι γιατροί που βρίσκονται στην περιοχή συνδράμουν όσο μπορούν, όμως οι ανάγκες είναι μεγάλες. Η γυναίκα αυτή λιποθυμά και δέχεται τις πρώτες βοήθειες στη στιγμή που έντρομο το ανήλικο παιδί της προσπαθεί να τη συνεφέρει. Αυτή τη στιγμή παρέχουμε ιατρικές υπηρεσίες και κάθε άλλου είδους βοήθεια ανθρωπιστική στα αυτοκίνητά μας που έχουμε της οργάνωσής μας.
Από την άλλη πλευρά των συνόρων, όσοι καταφέρνουν να περάσουν τα σειρματοπλέγματα, ξεκουράζονται για λίγο πριν πάρουν ξανά το δρόμο της προσφυγιάς. Λοιπόν, μπροστά στο ενδεχόμενο να κλείσουν οριστικά τα σύνορα τις επόμενες ημέρες, οι πρόσφυγες σπέβδουν τώρα μαζικά προς το πέρασμα της Ιδωμένης. Στην περιοχή εκεί βρίσκεται η Αφροδίτη Σπηλιώτη. Αφροδίτη, καλησπέρα. Οι Σκοπιανοί έχουν ανοίξει τα σύνορα, αλλά ο συνωστισμός παραμένει. Σε σχέση λοιπόν με το πρωί, Αντώνη, που ήταν εκρηκτική η κατάσταση, τώρα έχει οπαλοποιηθεί αρκετά. Είναι μεγάλη η ροή των προσφύγων που περνάνε τα σύνορα, κατά πενηντάδες. Και βέβαια από το πρωί συνεχώς καταφθάνουν λεωφορεία με μετανάστες και πρόσφυγες από την Αθήνα, που θέλουν και αυτοί να περάσουν. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη εικόνα, αυτή των εγκλωβισμένων μεταναστών που μπαίνουν στα λεωφορεία για να πάνε πίσω στην Αθήνα και κάποιοι από αυτούς, όπως μας είπαν, και στην πατρίδα τους. Παρόλα αυτά, 1.000 ακόμα οι εγκλωβισμένοι μετανάστες εδώ στην Ιδωμένη που παραμένουν. Όπως ξέρεις, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, καθώς πέφτει το βράδυ η θερμοκρασία. Και βεβαίως, τέλος να σας πω ότι η σιδηροδρομική γραμμή παραμένει κλειστή, καθώς ακόμα υπάρχει το σειρματόπλεγμα. Ας κρατήσουμε λοιπόν ότι διαρκώς έρχονται άνθρωποι στην περιοχή στην προσπάθειά τους να περάσουν στα Σκόπια. Σε ευχαριστώ πολύ. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Ήφεση και το πρώτο εξάμεινο του 2016 προβλέπει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Συνένεση για να προχωρήσει η εφαρμογή της συμφωνίας ζήτησε ο Γιάννης Τουρνάρας. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα και στο νέο θέμα που έχει προκύψει με το πόθεν έσχεση του Γιώργου Σταθάκη. Ορκωτοί λογιστές θα ελέγξουν τα περιουσιακά του στοιχεία, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι συνολικά 1,8 εκατομμύρια ευρώ αλλά και 38 ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί. Ο Υπουργός Οικονομίας ζήτησε να προχωρήσει η έρευνα, ενώ η κυβερνητική εκπρόσωπο σχολίασε ότι η διερεύνηση μιας υπόθεσης δεν ποινικοποιείται. Ορκωτοί λογιστές θα ελέγξουν τα περιουσιακά στοιχεία που δήλωσε ο Γιώργος Σταθάκης στο πόθεν έσχεσης που κατέθεσε στη Βουλή το 2012 και αφορά τη χρήση του 2011, προχωρώντας ακόμη και σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ελέγχοντας και τη συμμετοχή του σε ακίνητα. Πρόκειται για αποκλήσεις που διαπιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Υπουργού Οικονομίας ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και για 38 ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί, με συμμετοχές από 3 έως 66%. Οι λογαριασμοί για τους οποίους εγκαλούμε ήταν της μητέρας μου, με συνδικαιούχους τα δύο της παιδιά, εμένα και τον αδερφό μου. Αυτό δηλώθηκε το 2013. Το 2014 είχα αποσυρθεί από τους λογαριασμούς. Ως προς τα ακίνητα δεν υπάρχει παρά μικρή παράληψη όσον αφορά τα δικά μου. Ορισμένα αγροτικά ακίνητα της σύζυγου μου, τα οποία τελούν υποδικαστική διεκδίκηση και στα οποία η σύζυγός μου δεν συμμετέχει σε ποσοστό περισσότερο του 3%, έχουν δηλωθεί κανονικά το 2013 και 2014. Ικανοποιητική κρίνει τη δήλωση του Υπουργού Οικονομίας η κυβερνητική εκπρόσωπος. Η διερεύνηση δεν ποινικοποιείται. Πρέπει να διερευνηθούν. Οι έλεγχοι συνεχίζονται. Υπήρχε θέμα για ποθεν έσχες που ακούστηκε, του κυρίου Φλαμπουράρη, του κυρίου Σταθάκη και άλλων που δεν ακούστηκαν και τα οποία η Επιτροπή έχει δώσει στους ορκωτούς ελεγκτές ως οφείλει να γίνει ο έλεγχος για να βγουν τα πορίσματα. Επομένως, είναι μια διαδικασία που καλώς συνεχίζεται. Όσον αφορά τον Υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη, κατά προτεραιότητα ανατέθηκε σε ορκωτούς λογιστές ο έλεγχος της αρχικής δήλωσης εισοδήματός του για το 2013 αλλά και των μετέπειτα χρόνων. Εν τω μεταξύ, στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες γνωστοποιήθηκε και απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία ένας πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ καλείται να επιστρέψει στο δημόσιο 1.850.000 ευρώ και αντίστοιχα ένας πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας 150.000 ευρώ. Την ίδια ώρα ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα στον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Μητρόπουλο για δύο κακουργήματα, φόρο διαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αφορά σε μη δήλωση δικηγορικής αμοιβής πριν από 16 χρόνια. Η φοροδιαφυγή φέρεται να είναι 427.000 ευρώ, που σήμερα με τους στόκους έφτασε στις 940.000 ευρώ. Πριν από λίγο, ο Αλέξης Μητρόπουλος με γραπτή του δήλωση κάνει λόγο για μεθόδους μαφίας και αριστερής αλητείας. Η πολιτική σταθερότητα είναι μονόδρομος για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση, ήταν το μήνυμα που έστειλε στις πολιτικές δυνάμεις ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Στην έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας για το 2016 προβλέπεται ύφεση και για το πρώτο εξάμηνο του νέου έτους. Ξεκάθαρο μήνυμα στις πολιτικές δυνάμεις για συνένεση στέλνει ο Γιάννης Τουρνάρας μέσα από την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα πολιτικής σταθερότητας. Η κυβέρνηση να συνεχίσει τις ομαλές διαπραγματεύσεις με τους εταίρους και να υλοποιήσει στη Βουλή τη συμφωνία.
Η έκθεση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας προβλέπει ελαφρά ύφεση για το 2015 και εκτιμά πως η ανάκαμψη θα έρθει από το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Αλλά για να επιστρέψει η ανάπτυξη χρειάζεται αποτελεσματική διαχείριση των κόκκινων δανείων, βαθιές μεταρρυθμίσεις στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, αύξηση των επενδύσεων και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ξεκάθαρο όχι, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, στα σχέδια της κυβέρνησης για αύξηση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών. Η κατάρτιση του περιουσιολογίου αλλά και ο νέος νόμος για τις αδήλωτες καταθέσεις θα συμβάλλουν στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής, λέει ο Τρίφωνας Αλεξιάδης. Έχει ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός, έχει καταλάβει ότι υπάρχει πολιτική βούληση. Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο τους εφόρους να τους πούμε τι έγινε με την υπόθεση του τάδε πολιτικού μας φίλου. Σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Αναπτύσσονται σενάρια πολιτικής φαντασίας των κέντρων διαπλοκής. Ξανά μανά παρενθέσεις για την κυβέρνηση. Οικουμενικές κυβερνήσεις. Ο πρώτος αριστερός προϋπολογισμός αποτελεί τερατούργημα. Δεν βγαίνει. Δεν τον αντέχει ούτε η οικονομία ούτε η κοινωνία. Φωτιές άναψε και ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης η αναφορά του Βασίλη Λεβέντη ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού θα ψηφίσουν το ασφαλιστικό. Δωράκι, θα ψηφίσει και η Φόφη, εγώ πιστεύω. Α, τι θα ψηφίσουν, δηλαδή, όχι όλοι. Ότι θα τους φύγουν βουλευτές. Θα φύγουν τρεις του Θοδωράκη και από τη Φόφη πιστεύω και από εκεί ένα-δύο. Είναι ανάξιοι σχολιασμού η προβοκατόρικη υπαινιγμή του κυρίου Λεβέντη για τους βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ Δημοκρατικής Αριστεράς. Άκουσα με απορία και ενδιαφέρον τον κύριο Λεβέντη, ο οποίος ακροβατεί μεταξύ του να φλερτάρει από τη μια με τον κύριο Τσίπρα και από την άλλη να τον αντιπολιτεύεται. Εκτός συνόρων και πάλι, νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για τους δράστες του Μακελιού στην Καλιφόρνια. Το ζευγάρι των μουσουλμάνων, εκτός από όπλα, είχε πάνω του και εκρηκτικά, ενώ η γυναίκα επικοινωνούσε με τζιχαντιστές. Μεταξύ των νεκρών της επίθεσης τώρα είναι και ένας Ελληνοαμερικανός. Όλα δείχνουν ότι ήταν μια επίθεση καλά σχεδιασμένη. Ο Σαγιάτ Φαρούκ και η σύζυγός του είχαν μαζί τους εκρηκτικά, τα οποία σκόπευαν να ενεργοποιήσουν τη στιγμή που οι αστυνομικοί θα έφταναν στον τόπο της τραγωδίας, στο κέντρο αναπήρων, στο Σαν Περναντίνο, όπου σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι. We did locate the one pipe bomb. There was actually three pipe bombs combined into one that had a remote control car type remote control device that appears to have not have worked in this case. There were also four high capacity. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, οι δράστες σχεδίαζαν ένα τρομοκρατικό χτύπημα όμοιο με αυτό που είχε προκαλέσει ο Τσαρνάεφ στον μαραθώνιο της Βοστόνης. Why were the explosives not detonated? Authorities tell us they had some bombs of a sort here that could have been set off remotely. They were never set off. Did they get out of range? Did they forget? Did they just change their mind? We don't know. Move to their home about a 6-minute drive away and we get a whole new set of questions. The first one being, why did they return home? Certainly Farouk had to be aware of the possibility that someone at the office would have recognized him and alerted police. Οι δυο τους είχαν συγκεντρώσει ολόκληρο πλωστάσιο με βόμβες, πυρομαχικά και χιλιάδες σφαίρες. Το CNN υποστηρίζει ότι ο Φαρούκ είχε σχέσεις με έναν άνδρα που το FBI πιστεύει ότι συνδέεται με τρομοκρατικές οργανώσεις. Το ίδιο και η σύζυγός του. Ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης ήταν και ο Ελληνοεβραίος Νικόλας Θαλασσινός, επιθεωρητής υγείας στο κέντρο αναπήρων και συνάδελφος του δράστη, με τον οποίο είχε τσακωθεί πριν από 2 εβδομάδες. He's very upset about what ISIS has been doing and the radicalized Muslims, Al-Qaeda, the whole situation. His upset about the fact that the majority of the Muslims, you know, it's like they won't come out and do something about it. Απαρηγόρητοι συγγενείς των θυμάτων προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν το γιατί. Pure panic on the face of those individuals that were still in need and needing to be safe. Ο Μάικλ Βέτσελ άφησε πίσω του σύζυγο και 6 παιδιά. Ήταν μόνο 37 ετών. Ξανά στα δικά μας κλιμακώνεται και πάλι η προεκλογική αντιπαράθεση των υποψηφίων για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Πειρά κατά το Απόστολου Τζιτζικώστα εκτόξευσε ο Βαγγέλης Μημαράκης, κατηγορώντας τον ότι αρνείται την κατάθεση μήνυσης κατά της εταιρείας που ευθύνεται για το φιάσκο των εκλογών.
Ευθείες βολές κατά του Απόστολου Τζιτζικώστα εξαπολύει ο Βαγγέλης Μημαράκης, με αφορμή τη μη κατάθεση μήνυσης από τη Νέα Δημοκρατία προς την εταιρεία που είχε αναλάβει τις γαλάζιες εκλογές. Εάν όλοι πράγματι αποδεχθούν ότι δεν έχω ευθύνη, να μην γίνει η μήνυση. Αλλά πρέπει να το αποδεχτούν όλοι. Αλλιώς, ιδιαίτερα ο κύριος Τζιτζικώστας που ζήτησε με στόμφο την παρέτησή μου, γιατί δεν θέλει να καταθέσουμε τη μήνυση? Τι πάνε να συγκαλύψουνε, όποιος δεν το θέλει? Να τοποθετηθούν οι συνυποψήφοι του στο ενδεχόμενο συνένεσης με το ΣΥΡΙΖΑ, ζητά ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση και δεν γίνεται η Νέα Δημοκρατία να συμπράξει με αυτούς τους ανθρώπους. Απλά θα πρέπει και οι άλλοι τρεις υποψήφοι να τοποθετηθούν επί του θέματος. Η παρέτηση με η Μαράκη σημαίνει και η ανάληψη των ευθυνών του για το φιάσκο των εκλογών, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μαράκης παραιτήθηκε από πρόεδρος, μεταβατικός πρόεδρος. Προφανώς ένας λόγος που μπορεί να το κάνει είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ανέλαβε και την ευθύνη για την διαδικασία. Αλλά θα πρέπει να ρωτήσει τον ίδιο. Υπέρ της μήνυσης στην εταιρεία τάσεται και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λάθος σήμερα που έσκασε παραδείγματος χάρη το θέμα με το πόθεν έσχεση του κυρίου Σταθάκη. Νέα Δημοκρατία να μπει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας. Ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος. Προσάρσει κάθε παρεξηγήσεω ουδέποτε διεφώνησε στην κατάθεση μηνύσεως κατά της InfoSolutions. Να καταθέσει μήνυση ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. 16 μέρες απομένουν λοιπόν μέχρι τη νέα απόπειρα εκλογών στη Νέα Δημοκρατία και ο Α θα εξακολουθεί να δίνει το λόγο στους υποψήφιους προέδρους. Κοντά μας λοιπόν εδώ στο στούντιο του Α, ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας. Καλησπέρα κύριε Τζιτζικώστα. Γεια σας κύριε Στρόιδερ, καλησπέρα. Έχω πει 2-3 φορές καλή επιτυχία σε όλους, γιατί αυτό το πράγμα πηγαίνει από ένα σημείο και μετά όλο και αργότερα. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα γίνουν εκλογές. 20 Δεκεμβρίου θα τελειώσουμε. Θα τελειώσουμε. Και νομίζω ότι πρέπει να τελειώσετε, γιατί αυτό το θέμα πλέον δεν τιμάται ακόμα. Και όχι μόνο, αλλά είναι και ιδιαίτερα σημαντικό να προκύψει γρήγορα μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα, τώρα που καταραίει η χώρα εξαιτίας των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανέστατα υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα στην επικαιρότητα, υπάρχουν κρίσιμες αποφάσεις και πρακτικά δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλω να έρθω στα όσα είπε ο κύριος Μημαράκης σήμερα. Αλήθεια, γιατί ένας από τους υποψηφίους δεν συνενεί στην υποβολή μήνυσης στην εταιρεία, κύριε Τζιτζικώστα, ή δεν είναι έτσι? Δεν είναι έτσι, κύριε Στρόιντερ, και πραγματικά απόρρισα όταν τα άκουσα όλα αυτά. Mm-hmm. Άλλωστε ήμουν ο πρώτος που ζήτησα να κινηθεί νομικά η Νέα Δημοκρατία. Μίλησα μάλιστα και με τον κύριο Πλακιωτάκη, ο οποίος προχώρησε και σήμερα δικάστηκε η προσωρινή εντολή, ευτυχώς. Αλλά δεν ξέρω καθόλου τι είναι όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μημαράκης. Προφανώς τα όσα είπε εντάσσονται στην προεκλογική του τακτική. Εγώ προσωπικά όμως δεν πρόκειται να τον παρακολουθήσω. Σε αυτό θα μείνει μόνος. Θα μου επιτρέψετε να το ξεκαθαρίσω. Ξέρετε αυτό, γιατί το λέω? Θα μου επιτρέψετε. Αν αύριο λοιπόν έρθει μία μήνυση, η οποία θα έχει την υπογραφή του κυρίου Μημαράκη και ίσως και την υπογραφή των δύο άλλων υποψηφίων για την Προεδρία. Θα έχει και τη δική σας υπογραφή. Με δύο χέρια. Αλλά προσέξτε, υπεύθυνος να υπογράψει την οποιαδήποτε μήνυση είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του κόμματος και μόνο. Ναι. Το ερώτημα είναι, ο κύριος Πλακιωτάκης το έκανε. Γιατί αυτό δεν έγινε προηγουμένως? Σε κάθε όμως περίπτωση, εγώ έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να γίνει μήνυση στην εταιρεία, διότι η εταιρεία αυτή έπαιξε με τους νεοδημοκράτες, με τους φίλους αυτής της παράταξης, με όλους μας και μάλιστα ταλαιπώρησε τόσο πολύ το εκλογικό σώμα εκείνο το πρωί που αυτό δεν θα περάσει έτσι. Όμως αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή, κύριε Στρόιτερ, είναι να κλείσει γρήγορα η πληγή και να προχωρήσουμε όλοι μπροστά ενωμένοι, να ολοκληρώσουμε την εκλογική διαδικασία, να προκύψει γρήγορα ο νέος αρχηγός και να προχωρήσει η Νέα Δημοκρατία μπροστά. Δεν θα βοηθούσε στο να κλείσει αυτή η πληγή το να παίρνατε κι εσείς πίσω εκείνες τις κουβέντες αμέσως μετά το φιάσκο για τις ευθύνες του κ. Μημαράκη, για το γεγονός ότι έπρεπε να παραιτηθεί? Βγήκε σήμερα και σας προκάλεσε να πάρετε πίσω εκείνα τα λόγια. Ίσως αυτό θα συνέβαλε και στη δημιουργία ενός καλύτερου κλίματος. Κύριε Σρόιτερ, δεν προσέξατε ότι από τη στιγμή που παραιτήθηκαν οι δύο άνθρωποι που είχαν πολιτική ευθύνη για αυτό το φιάσκο, ο μεταβατικός τότε πρόεδρος και ο πρόεδρος της ΚΕΦΕ, ηρέμησαν όλα. Έπεσαν οι τόνοι και σήμερα πια μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία 2 εβδομάδων, όπου μπορούμε επιτέλους οι υποψήφοι να συζητήσουμε για τις θέσεις μας. Και κάνω μια έκκληση. Και σήμερα από εδώ, για πολλωστή φορά, ελπίζω αυτή τη φορά να εισακουστεί, να γίνει διάλογος, να οργανωθεί έστω μια συνδιάσκεψη, όπου θα μπορούν τα μέλη, οι φίλοι αυτής της παράταξης, να ακούσουν τις θέσεις μας, να μας συγκρίνουν και τελικά να αποφασίσουν την Κυριακή με βάση τις θέσεις του καθενός. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν από αυτό που λέτε ότι επιμένετε ότι ο κύριος Μημαράκης έχει το μερίδιο της πολιτικής ευθύνης που του αναλογεί για αυτό το φιάσκο των εκλογών. Κύριε Σρόιτερ, θέλω να κοιτάξω μπροστά. Αυτή τη στιγμή έχει πληγωθεί πάρα πολύ η παράταξη από αυτή την ανοιχτή πληγή που παραμένει ακόμη και σήμερα. Και νομίζω ότι όποιος ξύνει αυτή την πληγή τώρα δεν βοηθάει ούτε στην ενότητα, αλλά ούτε και στο να κρατήσουμε τη Νέα Δημοκρατία σε μια δύσκολη στιγμή ενωμένη, προκειμένου να αντιμετωπίσει
έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος καταστρέφει καθημερινά τη χώρα. Και στην οικονομία και στην κοινωνία και στα εθνικά μας θέματα. Ξέρω ότι ακόμα δεν έχουν μπει οι τελικές υπογραφές με την εταιρεία που θα πραγματοποιήσει τις εκλογές, θα βοηθήσει να πραγματοποιηθούν. Κύριε Τζικώστα, αν για κάποιο λόγο, τεχνικό φαντάζομαι, στις 20 Δεκεμβρίου δεν λειτουργήσει και πάλι το σύστημα και δεν κάνετε εκλογές, θα μπορέσει να σταθεί αυτό το κόμμα από εκεί και πέρα? Δεν και υπάρχει. Θέλω να ρωτήσω, αν σε αυτή την περίπτωση, αν δεν γίνουν και πάλι εκλογές, αν εσείς θα συνεχίσετε να είστε υποψήφιοι? Μα δεν υπάρχει καμία περίπτωση, κύριε Σρόιτερ. Αυτό το λέγαμε και από την προηγούμενη φορά. Να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή ανέλαβε μια εταιρεία πολυεθνική, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα κάνει το παν προκειμένου να μην υπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Εγώ είμαι σίγουρος, είμαι βέβαιος ότι οι εκλογές θα γίνουν. Και μάλιστα αυτό που ζητώ από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τους φίλους αυτής της παράταξης, είναι να υπάρξει μαζική συμμετοχή. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κλείσουμε την πληγή που άνοιξε στις 22 Νοεμβρίου με αυτό το φιάσκο που έγινε. Ο νέος πρόεδρος λοιπόν θα κληθεί να πάρει μια πρώτη μεγάλη απόφαση, αν θα δώσει στον κύριο Τσίπρα την πολιτική συνένεση που ζητάει, ώστε να προχωρήσουν μια σειρά από κρίσιμα θέματα. Θέλω να ρωτήσω αν με εσάς, πρόεδρο του κόμματος, ο κύριος Τσίπρας θα έχει την πολιτική συνένεση και θα μπορέσει να περάσει τα 2-3 μεγάλα ζητήματα που απομένουν ως προαπαιτούμενα για να προχωρήσει η συμφωνία. Απολύτως καμία συνένεση. Ο κύριος Τσίπρας δεν αναζητά συνένεση. Αναζητά συνενοχή. Και η Νέα Δημοκρατία ως ένα υπεύθυνο κόμμα, ως μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη, δεν μπορεί να δώσει στήριξη σε πολιτικές οι οποίες καταστρέφουν τη χώρα. Είδατε τον προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί. Μιλάμε για 5,7 νέα μέτρα. Μιλάμε για μείωση συντάξεων 2 δις ευρώ. Μιλάμε για μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Από μιλάμε την άλλη, για όμως... φόρους παντού, το 95%. Είναι φόροι αυτό το πράγμα. Δεν θα σας πω ότι όλο αυτό το πλαίσιο το έχετε συνυπογράψει και ψηφίσει και εσείς ως κόμμα. Θα σας πω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί σταθερότητα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητάει σταθερότητα. Οι ίδιοι πολίτες, κύριε Τζιτζικώστα, ζητούν σταθερότητα. Ο κύριος Τουρνάρας είπε σήμερα ότι χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η χώρα και οι πολίτες δεν ζητούν εκλογές, δεν θέλουν εκλογές. Άρα λοιπόν, με το να μην προσφέρετε καμία συνένεση στην κυβέρνηση, πώς ακριβώς εξυπηρετείτε όλη αυτή την προσπάθεια να συνεχίσουμε? Σας ξαναλέω, συνένεση σε τι? Σε μια πολιτική. Στην εφαρμογή της συμφωνίας που έχετε ψηφίσει. Μισό λεπτό. Εμείς συμφωνήσαμε και ψηφίσαμε μια συμφωνία η οποία, αν δεν προχωρούσε, η χώρα θα βρισκόταν εκτός Ευρώπης και Ευρωζώνης. Και τώρα γιατί δεν συμφωνείτε στην εφαρμογή όμως, της? Είναι όμως μια συμφωνία η οποία έγινε με μια διαπραγμάτευση από μια κυβέρνηση με βαθιές ιδεολειψίες και ανικανότητα. Σήμερα λοιπόν μας φέρνει μέτρα τα οποία είναι τελείως αντιαναπτυξιακά. Είναι σε άλλη κατεύθυνση. Οδηγούν τη χώρα στην ύφεση. Ξέρετε ότι είμαστε ήδη κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ εκτός στόχων για το 2015. Ότι υπολογίζεται η μαύρη τρύπα της οικονομίας για το 2015, τη χρονιά αυτή, να ανέρθει στα 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ανεργία αυξάνεται, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές το ίδιο. Έχουν διπλασιαστεί. Αυτή η οικονομία δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι, με αυτά τα μέτρα. Άρα λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον με τη δική μου αρχηγία, δεν πρόκειται να δώσει καμία συνένεση στον κύριο Τσίπρα. Ακόμη και αν αυτό οδηγεί στις εκλογές, με ό,τι συνέπειες θα έχει αυτό για τη χώρα. Η κυβέρνηση αυτή είναι επικίνδυνη για τη χώρα και στα εθνικά θέματα. Πρέπει να φύγει χτες. Εκλογές πάλι λέτε. Σας λέω ξεκάθαρα λοιπόν ότι δεν υπάρχει τίποτα καταστροφικότερο από την παρουσία αυτή τη κυβέρνηση και αυτών των ανθρώπων. Το αποδεικνύουν καθημερινά. Δεν είναι καταστροφικότερο οι εκλογές κάθε 6 μήνες. Μα να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ εκλογών ή μη εκλογών. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει μία πλειοψηφία. Οριακή. Οριακή ή μη οριακή, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ ήμουν βουλευτής επί 2 χρόνια με μία ψήφο παραπάνω. 151 έδρες είχε τότε η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Και κράτησε 2 χρόνια. Σας ρωτώ λοιπόν, υπάρχει θέμα κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σήμερα για την κυβέρνηση να βγει και να το πει καθαρά ο κύριος Τσίπρας? Διαφορετικά σε τι ζητάει συνένεση? Προχθές έκανε μια προσχηματική πρόσκληση στους πολιτικούς αρχηγούς. Ορθώς πήγαμε, γιατί όταν σε καλεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να συζητήσεις, φυσικά και θα πας. Μπορεί να υπήρχε κάποιο εθνικό θέμα, σοβαρό, στο οποίο ενδεχομένως να πρέπει να υπάρχει συνένεση. Αλλά συνένεση σε τι? Στο ασφαλιστικό? Συνένεση στη φορομπηχτική πολιτική? Σήμερα η κυβέρνηση αυτή φορολογεί ό,τι κινείται. Ξέρετε ότι το 1 τρίτο, το 34% του ΑΕΠ είναι φόροι σήμερα? Πώς πού θα πάει αυτό το πράγμα? Το νιώθουμε όλοι. Ναι, αλλά αυτό, ξέρετε, δεν οδηγεί τη χώρα σε έξοδο από την ύφεση. Μάλιστα. Την βαθαίνει ακόμη περισσότερο. Εμείς λοιπόν ως Νέα Δημοκρατία, ως υπεύθυνη δύναμη, θα κάνουμε τις εκλογές στις 20 Δεκεμβρίου. Και ο νέος αρχηγός
που θα έρθει να φέρει την αλλαγή σε αυτή την παράταξη, στην οτροπία, τον τρόπο λειτουργίας, τα πρόσωπα, και θα μπορέσει έτσι να ξαναμιλήσει στους νεοδημοκράτες και να μιλήσει ξανά στην ελληνική κοινωνία προκειμένου να την εμπιστευτούν. Θα έρθει ως παράταξη να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι απόλυτα εφαρμόσιμο και με συγκεκριμένη λογική εξόδου από την κρίση. Μάλιστα. Κύριε Τζικώστα, σε 16 ημέρες οι νεοδημοκράτες εκτός άλλου απρόόπτου αποφασίζουν. Να ευχηθώ και σε εσάς καλή δύναμη και καλή επιτυχία και καλές γιορτές μπροστά μας. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ένα 24 ώρα μετά την έναρξη των επιχειρήσεων κατά των τζιχαντιστών και από την Βρετανία, ρεπορτάζ του CNN αναφέρει ότι η Αγγλία θα είναι ο επόμενος στόχος των τζιχαντιστών. Την ίδια ώρα το γύρο του κόσμου κάνει βίντεο με μικρά παιδιά, τα οποία εκπαιδεύονται ως οι νέοι δήμοι του Ισλαμικού κράτους. Ένα ανήλικο αγόρι μαχητής του Ισλαμικού κράτους τρέχει στο ιστορικό κάστρο Αλ-Ράμπα στη Συρία. Αναζητά τους ομήρους, προτάσει το όπλο του και ελέγχει προσεκτικά εάν κάποιος τον παρακολουθεί. Φτάνει στο θύμα του, πλησιάζει, το σημαδεύει και το πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής. Δεν σταματά εκεί, συνεχίζει μέχρι να εντοπίσει όλους τους ομήρους. Επιστρέφει στην είσοδο και δίνει το όπλο στον επόμενο. Πρόκειται για μέρος της εκπαίδευσης αγοριών, κυρίως Βορειοαφρικανών και Τατζίκων που θα στελεχώσουν το Ισλαμικό κράτος. Πρώτα έχουν διδαχτεί το Κοράνι και έχουν κάνει μαθήματα πολεμικών τεχνών. Οι τζιχαντιστές προσιλητίζουν παιδιά ακόμη και κάτω των 8 ετών, πολλά εκ των οποίων γίνονται καμικάζι αυτοκτονίας πριν καν ενηλικιωθούν. Εν τω μεταξύ, δημοσιογράφος του CNN υποστηρίζει ότι σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή, επόμενος στόχος των τζιχαντιστών είναι η Μεγάλη Βρετανία. Senior European counter-terrorism official who tells me that there is specific intelligence that has been obtained by European security agencies that ISIS in Syria and Iraq is aiming to hit the United Kingdom next. Τις προηγούμενες ημέρες το Ισλαμικό κράτος εξαπέλυσε απειλές εναντίον της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.